Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, με δεδομένη την απαρτία του σώματος, μπορούμε να ξεκινήσουμε την σημερινή συνεδρίαση, που είναι η πρώτη για την νέα Δημοτική Αρχή και υπερθενική για μένα ως Προέδρου, με τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, όπως αυτά είναι γραμμένα στην πρόσκληση, η οποία εγκαίρως σας έχει αποσταλεί. Ξεκινάμε με το πρώτο θέμα, το οποίο αναφέρεται στον ορισμό εκπροσώπου στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πίνθους. Παρακαλείται ο κύριος Λιάπης, ο συζητητής. Καλησπέρα για μένα. Θα ήθελα να πω δύο λόγια προκατρακτικά, αν μου επιτρέπετε, γιατί μετά από 9 χρόνια στα έδρανα των Δημοτικών Συμβούλων από εκεί, αλλάζει ο ρόλος μου στο Δήμο με την ανάγκη των νέων καθηκόντων στη θέση του Γενικού Γραμματέα. Έτσι θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συμβούλους που συμμετείχαν στις δύο προηγούμενες θητείες στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε. Ακόμα θα ήθελα να σας υποσχεθώ ότι και στη νέα μου θέση θα προσπαθήσω να ανταποκριθώ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, καθώς επίσης και να σας τονίσω ότι θα είμαι στη διάθεσή σας για οτιδήποτε χρειαστείτε. Και ας ξεκινήσουμε με τα θέματα τα οποία έχουμε στην ημερήσια διάταξη. Το πρώτο θέμα είναι ο ορισμός εκπροσώπου στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πίνθους. Σύμφωνα με το έγγραφο το οποίο έχει έρθει στο Δήμο μας, χρειάζεται να ορίσουμε έναν εκπρόσωπο. Η απόφαση που έχουμε πάρει είναι να εκπροσωπήσει το Δήμο μας ο Δήμαρχος με αναπληρωματικό τον κύριο Χρήστο Σακαρίκα. Θέλετε, Πρόεδρε, να συνεχίσουμε και άλλα θέματα που είναι τα επόμενα? Ναι, ναι. Κύριε Σκουμπίδης. Μια ερώτηση. Είναι αυτό που έχει ανακοινωθεί δηλαδή από την Τριχονίδα ότι θα είσαι αντιπρόεδρος? Για τον Πίνθο. Το σώμα εγκρίνει. Δεν είναι υποχρεωτικά δημοτική συμβούλη, μπορεί να έχει κόσμο. Ναι. Λοιπόν. Εγκρίνεται ομόφωνα και συνεχίζουμε με το δεύτερο θέμα, το οποίο αναφέρεται στον ορισμό εκπροσώπου στην Τριχονίδα ΑΕ. Εισηγητής επίσης ο κύριος Λέπης. Λοιπόν, σε αυτό το στην Τριχονίδα, την αναπτυξιακή αυτή εταιρεία, στην οποία έχει ανακοινωθεί, όπως είπε ο κύριος Κοπίδης, ότι αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου πλέον είναι ο Δήμαρχος ο κύριος Κατσούλας, για αντιπροσώπου στη Γενική Συνέλευση προτείνεται να είναι ο κύριος Κατσαντάς με αναπληρωματικό τον κύριο Διγόνη. Για διευκρίνηση, στο δεύτερο θέμα αποφασίζουμε τη συμμετοχή μας με τον εκπρόσωπο στην Γενική Συνέλευση. Εμένα μου έγινε η τιμή από τον πρόεδρο της Τριχονίδας του Δήμαρχου Αγρινίου, τον κύριο Παπαναστασίου, να μου ζητήσει και να με ορίσει ως αντιπρόεδρο στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τριχονίδος. Δεν εμπλέκεται, μπορεί να μην είμαι εγώ στη Γενική Συνέλευση ως εκπρόσωπος του Δήμου, θα είμαι βέβαια ως μέλος του Διοικητικού Συμβούλιου. Είναι άλλο, είναι ξεχωριστά, εντάξει. Εκείνο ανακοινώθηκε στην Γενική Συνέλευση την προηγούμενη που έγινε, που εγκρίθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Τώρα όμως για τις επόμενες Γενικές Συνελεύσεις θα έχουμε εκπρόσωπο του κ. Κατσαντά. Όπως... Το σώμα εγκρίνει. Ομόφωνα. Εγκρίνει το ομόφωνα. Παρακαλώ. Δεν είναι πρώτη φορά που ψηφίζουμε για εκπροσώπους στη Γενική Συνέλευση. Το ζήτημα είναι η δεύτερη τετραετία που είμαι Δημοτικός Σύμβουλος και δεν μας έχει αναλύσει κάποιος τις δράσεις που έχει η Τριχονίδα ΑΕ. Δηλαδή, τι πρωτοβουλίες έχει πάρει. Δηλαδή, μια τετραετία που είμαι Δημοτικός Σύμβουλος, δεν είδα κάτι επί του πρακτέου να έχει αναλυφθεί κάποια δράση για την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής. Αυτά. Επ' αυτού δεν πρέπει να σας απαντήσουμε, διότι επίσης τώρα είμαστε στο ξεκίνημα. Παρακαλώ, κύριε Βασίλη. Σε αυτό που λέει ο Βαγγέλης,
Επειδή υπάρχει ανοιχτό πρόγραμμα, δεν ξέρω πόσοι ξέρουν, στην Τριχονίδα ΑΕ υπάρχει ανοιχτό πρόγραμμα για ιδιώτες. Για τα θέματα, τα δημόσια έργα, είναι ο Δήμαρχος και θα μας... καλό θα είναι αυτός που θα αναλάβει να ενημερωθεί και αν είναι δυνατόν να κάνει μια συνεργασία με τον Διευθυντή, να παρουσιάσει εδώ στο χώρο αυτόν κάποια μέρα, να το έχει υπόψη του, να παρουσιάσει το... Υπάρχει ανοιχτό πρόγραμμα το οποίο λύγει 31 δεκάτου για τους ιδιώτες να καθέσουν προτάσεις. Αυτό είναι Τριχονίδα. Νομίζω ότι έγινε μερίδα. Έγινε πέρυσι, αλλά τώρα επειδή συγκοινοποιήθηκε, θα μπορούσε, που είναι συγκεκριμένα οι προτάσεις, να ενημερώσει τον κόσμο όποιος θέλει να. Φέτος καλοκαίρι δεν έγινε. Έγινε πέρυσι όταν ξεκίνησε στην προετοιμασία του προγράμματος. Τώρα, επειδή έχει βγει συγκεκριμένα τι προγράμματα περνάνε, τι γίνεται, έχουν βγει και ποιοι άνθρωποι έχουν ενημερωθεί για να μπορούν να φτιάξουν προγράμματα. Υπάρχει μια δισκέτα που τη δίνουν αυτοί οι άνθρωποι ένα φλασάκι. Θα μπορούσε κάποια στιγμή να βοηθήσει. Για να, αυτό που λέει και ο Βαγγέλης, για να καταλάβουμε και τι γίνεται εκεί πέρα. Λοιπόν, το τρίτο θέμα είναι ο ορισμός αντιπροσώπων στο αναγκαστικό σύνδεσμο διαχείρισης τριών αποβλήτων δεύτερης διαχειριστικής ενότητας νομού Ιτωλοκατανίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος. Παρακαλείται ο κ. Γιώργος Λέπης, ο συζητητής. Η πρόταση που έχουμε για, για τους αντιπροσώπους που θα βάλουμε στο ΦΟΣΔΑ είναι να είναι τακτικός ο Δήμαρχος μαζί με τον κύριο Κατσαντά και αναπληρωματική ο κύριος Διγόνης με κύριο Μπεχλιούλη. Δύο και δύο. Όχι τέσσερα. Δύο και δύο. Δύο και δύο. Πήραμε τηλέφωνο. Γιώργο. Τώρα δεν μας έχουν. Δύο και δύο. Δύο τακτικούς. Δύο τακτικούς. Είχαμε τέσσερις. Μόνο. Και είναι δύο. Γι' αυτό είχαμε τέσσερις. Τώρα επειδή ήταν πληθυσμιακά δεν έχει αλλάξει κάτι. Μπορεί να αλλάξει ο φορέας. Μπορεί να αλλάξει ο φορέας των μελών συνολικά. Δεν το ξέρω. Απλά μας είπαν δύο μαζί. Δύο. Κυρία Ψουφαϊκή, σε ένα μικρόφωνο παρακαλώ για τα πρακτικά να, να φαίνεται. Όχι, αν είναι έτσι, δεν υπάρχει διαφωνία από αυτό. Αλλά αν είναι έτσι, για να μην επαναρχόμαστε μόνοι απόφαση, αυτό το λόγο του λέω. Ναι, ορισμός αιρετών αντιπροσώπων. Παρακαλούμε όπως ορίσετε δύο δημοτικούς συμβούλους καθώς και αντίστοιχους αναπληρωτές ως αντιπροσώπους του Δήμου Αμφιλοχίας που θα συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Τριών Αποβλήτων Δεύτερης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Ιτωλοκατανίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος σύμφωνα με το άρθρο 246 του νόμου 4463 κτλ. Αριθμό και αντίστοιχου αναπληρωτέ. Δεν είναι απαραίτητο να είναι μόνο του Δημοτικού Συμβούλου, μπορεί να είναι και ο Δημοτικό Συμβούλιο. Όχι, γιατί έτσι ισχύει. Τέσσερι έμεινε. Και πήγε πάντα ο Δήμαρχο. Ο Δήμαρχο, όχι. Δεν είναι απαραίτητο. Συμμετείχε ο Δήμαρχο και τρει Δημοτικοί Συμβούλοι. Ακριβώ. Στα τέσσερα μήνε. Όταν ζούσε στα τέσσερα. Ζητούσε τέσσερα. Ένα και τρία, τέσσερα. Δεν ήταν απόλυτο θα πήγαινε ο Δήμαρχο. Την προηγούμενη φορά ήμουν εγώ για το Δήμαρχο. Εγώ όχι. Να το ρωτήσω. Να το ρωτήσω. Και να ρωτήσω. Τόσο αϊκό το ζητάει, δεν υπάρχει και λέξη. Το σώμα εγκρίνει. Εγκρίνει το μόφωνα. Και προχωρούμε στο το τέταρτο κατά σειράν θέμα. Ορισμός του ειδικού ταμεία Δήμου Αμφιλοχίας για την διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου. Ο κύριος Λιάπης. Είναι καθαρά τυπικό το θέμα, το ξέρουμε όλοι. Μας έχουμε πρόβλημα τώρα που, με την αλλαγή που έχει γίνει. Είναι απαραίτητο να, κυρία Θεοδόρο, που πάντα είναι η ταμείας μας, να πάρει αυτή την εξουσιοδότηση για να μπορέσουν να διεκπεραιώνονται οι τραπεζικές εργασίες. Γι' αυτό προτείνουμε να είναι η κυρία Θεοδόρο, όπως υπάρχει και η εισήγησή της. Κυρία Θεοδόρο, εγκρίνεται το μόφωνο.
Το πέμπτο θέμα είναι η έγκριση του πρώτου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών, διαβάζοντας τις δημογραφίες αναλυτικά, γιατί περισσότεροι είμαστε και νέοι, και του πρώτου ΠΚΝΤΑΦΜΕ, δηλαδή του πρωτοκόλου καθορισμού νέων τιμών μονάδων έργου, του έργου αποκατάσταση βλαβών εγκαταστάσεων υδροδότησης Δήμων Αμφιλοχίας από έντονα καιρικά φαινόμενα. Επειδή απουσιάζει ο κύριος Νίκας, θα το εισηγηθεί ο κύριος Λιάπης. Μετά από την ενημέρωση την οποία είχα και εγώ για το συγκεκριμένο θέμα, μπορώ να πω ότι είναι ένα έργο το οποίο είναι σε εξέλιξη, ένα έργο το οποίο δεν έχει τελειώσει οριστικά και ουσιαστικά αυτά τα οποία υπολείπονται ακόμα για να ολοκληρωθεί είναι τα αντλιοστάσια. Έχει πάρει παράταση από το τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο του Αυγούστου έως 23 Εντεκάτου και το θέμα το οποίο μας ζητάει τώρα ο ανάδοχος εδώ πέρα είναι τρεις νέες εργασίες που κρίνονται απαραίτητες, όπως μας λέει και η εισήγηση, για την έντεχνη και άρτια ολοκλήρωση του έργου. Και οι δαπάνες οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν είναι από τα απρόβλεπτα, δεν είναι δηλαδή ότι αυξάνεται το κόστος. Οι τρεις αυτές εργασίες, απλά να ενημερώσω τώρα κι εγώ, είναι ότι πρώτον αφορούν τις αυξομοιώσεις σε εργασίες από τις μέχρι τώρα επιμετρήσεις του έργου. Δεύτερον, την προμήθεια και μεταφορά του υλικού έδρασης από το κοντινότερο λατομείο. Και τρίτον, σε σημεία του δικτύου που χρειαζόταν επιπλέον προστασία των αγωγών, κυρίως μικρής διατομής, με διέλευσή τους μέσα από μεταλλικό αγωγό. Ήταν ένα ποσό γύρω στα 19.000 ευρώ, τα οποία αφορούσε τα απρόβλεπτα του συγκεκριμένου έργου και που με αυτό το ποσό καλύπτουμε αυτές τις τρεις νέες εργασίες. Παρακαλώ. Να ρωτήσω. Αυτές οι εργασίες δεν προβλέπονταν στην αρχική μελέτη? Όχι. Εντάξει. Γιατί νομίζω ότι σε περίπτωση που προβλέπονταν, υπήρχε ρήτρα για τον εργολάβο προς το Δήμο. Τρεις νέες εργασίες. Εντάξει. Γι' αυτό αναφέρεται ως τρεις νέες εργασίες. Κύριος Ζωγιάννης. Λοιπόν, λέμε για την ως νέα εργασία την πρόσθετη τιμή για την κατασκευή στρώσεων έδρασης και τον εγκυτοποδισμό σωλήνων με άμμο προσελεύσεως λατομείου, έτσι. Στον προϋπολογισμό προβλεπόταν να γίνει αυτή η στρώση με υλικό το οποίο θα παίρναμε από παρακείμενους χυμάλους, όπως το λέει, τέλος πάντων και ορυχεία. Σε αυτή την πρόβλεψη του προϋπολογισμού είχαμε ένα ποσό 13.084, το οποίο δεν βλέπω τώρα να υπάρχει διαφορά όμως στον ΑΠΕ. Αυτό το ποσό δεν θα έπρεπε να πάει μείον, αφού δεν έγινε αυτή η εργασία. Και πάμε σε μια νέα εργασία για να πάρουμε το υλικό από το λατομείο. Αυτό το ποσό δεν θα έπρεπε να αφαιρεθεί από τον προϋπολογισμό? Με βάση αυτά τα οποία ξέρω από την τεχνική υπηρεσία είναι ότι επειδή πάμε πιο μακριά να πάρουμε τα υλικά αυτά, χρειάζεται επιπλέον κόστος. Οπότε δεν είναι μόνο τα 13, είναι 13 συν. Αυτά τα συν παίρνουμε από τα απρόβλεπτα. Γιατί ανάλογα από το πόσο μακριά παίρνουμε τα υλικά αυτά, διαφοροποιείται και το κόστος μεταφοράς. Αυτό ακριβώς ανέφερα. Την προμήθεια και μεταφορά του υλικού έδρασης. Αυξήθηκε δηλαδή, σύμφωνα με το τι μου είπε η τεχνική υπηρεσία, το κόστος μεταφοράς. Δεν είναι σαν πολύ λεπτομερός, απλά η υπηρεσία θεωρεί επειδή τα είδε, τα ενέτρινε, τα είδε, τα πέρασε αυτά. Δηλαδή είναι με, η υπηρεσία είναι γνώστη. Αν αυτό έχει υπολογίσει άλλα και βγήκε άλλα στην πορεία, το ακριβώς. Επειδή ξεκινάμε, Πρόεδρε, Δήμαρχε, καλό θα είναι συνέχεια όταν έχουμε ΑΠΕ και έργα και τα λοιπά να υπάρχει ο τεχνικός εδώ, για να μην εξηγούμε εμείς αυτά τα πράγματα. Ένα αυτό. Δεύτερο, να βρεις το συμβούλιο εννοώ, να μπορεί να εξηγήσει τα τεχνικά θέματα για να μην αλλάζουμε μεταξύ μας πράγματα τα οποία πιθανόν να μην ξέρουμε. Ένα δεύτερο πράγμα είναι
που δεν έχει σχέση με τον ΑΠΕ, αλλά έχει σχέση με το έργο. Είναι στην περιοχή της Λωριάδας το έργο αυτό. Πράγματι καστάθηκε ένα δίκτυο. Συνεχίστηκε όμως σε μεγάλο μήκος από την κάτω μεριά. Εγώ, χωρίς να θέλω να προβλέψω να γίνω μάτι κακών, όταν θα έρθει το έργο αυτό να το παραλάβουν, δεν θα υπάρχει. Θα γίνει κατάπτωση. Έχει ήδη ο δρόμος, η άσφαλτος, κάνει την καμπύλη. Πιθανόν όταν περάσετε δήμαρχοι από εκεί να το κοιτάξετε. Συνεχίστε και να πάει σε όλο το σχεδόν το μήκος από την δεξιά μεριά, την αριστερή, όπως ανεβαίνουμε δηλαδή, για να συνούμαστε. Έχει θέμα. Ένα άλλο που μου έδειξε ο υδραυλικός ήταν για τα φλουτέρ και πιθανόν θα χρειαστούν οι φλουτεροβάνες. Αυτό αφορά το κομμάτι του έργου στη Λαγκάδα Αγιώργη, στην περιοχή της Λαγκάδας. Απλά τα αναφέρω επειδή είναι μέσα στο έργο και θα αντιμετωπίσουμε πιθανόν στον επόμενο ΑΠΕ. Αυτά, δεν έχω κάτι άλλο για τους λογαριασμούς. Αυτά είναι συνήθι πράγματα, ότι πράγματι πηγαίνουν πιο μακριά, προσθέτουν χρήματα, αφαιρούν χρήματα, γίνονται στους ΑΠΕ αυτά. Εντάξει, αν κάποιος έχει αντίληψη ήδη ότι δεν συμβαίνει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριος Δήμαρχος. Ναι, επειδή όπως είπε και ο κύριος Βασίλας, που έχει και μεγάλη εμπειρία, ΑΠΕ θα έχουμε και νέες τιμές, θα έχουμε σε όλα τα έργα και αυτός από ό,τι είδα είναι ο πρώτος ΑΠΕ του έργου, θα έχει και δεύτερο και σε όλα τα συμβούλια θα μας απασχολούν αυτό. Θα γίνει προσπάθεια με τον τεχνικό. Βέβαια, κύριε Βασίλα, ξέρετε ότι η τεχνική μας υπηρεσία είναι υποστελεχωμένη στα όρια της κατάρρευσης. Έτσι, έχουμε έναν άνθρωπο τον προϊστάμενο, τον οποίο τον έχουμε κάνει λάστιχο, είναι παντού και πάντα κτλ. Και ο οποίος, από ό,τι μου είπε σήμερα, δεν, για κάποιο λόγο και για να παρευρεθεί εδώ, δεν δικαιούται ούτε τις υπερορίες, ας πούμε, ο άνθρωπος που θα έπρεπε να δικαιούται. Από εκεί και πέρα, πρώτα απ' όλα για το συγκεκριμένο θέμα, δεν έχουμε κανένα θέμα για τον κύριο Ρουζιάννη, για τον κύριο Κατσούλη που είπανε. Ας το αναβάλουμε, να ενημερωθείτε περισσότερο και από την υπηρεσία. Μπορείτε να ανέβετε πάνω, να πάρετε από την υπηρεσία τα χαρτιά, να σας εξηγήσει λεπτομέρεια. Φαντάζεστε ότι εμείς είμαστε πολιτικό όργανο, δεν είναι δυνατόν σε όλα τα θέματα ο εισηγητής, ο οποίος και ο αντιδήμαρχος επί των τεχνικών έργων να είναι, δεν είναι μηχανικός, δεν θα έχει πάντα όλες τις λεπτομέρειες στο μυαλό του να αναλύσει άρθρο-άρθρο, τιμή-τιμή. Αυτά μπορούν στην υπηρεσία. Οπότε, εκτός αν, Κώστα, αν ο κύριος Σκουπίδης, που ήταν επί την δικιά του θητεία, έγινε αυτό το έργο, γιατί μιλάμε για ένα έργο έτσι που έγινε από την προηγούμενη, γίνεται μάλλον, αλλά έγινε από την προηγούμενη δημοτική αρχή. Αν έχει κάποιες λεπτομέρειες, μπορεί να μας διευκολύνει στο έργο μας, να μας πείτε κάτι για αυτά. Παρακαλώ, κύριε Γίνοντας δεν υπάρχει θέμα. Απλά ήταν να πάρει, δεν χρειαζόταν στην αρχή, θα έπαιρνα παρακείμενο σχημάρες, ενώ πρέπει να πάρει από, ή από Καμπή ή από Λεπενού, ανάλογα με το που εδράζεται. Σε ό,τι έχει να κάνει το έργο, ουσιαστικά έχει ολοκληρωθεί τα δίκτυα. Το μόνο που είναι τα δύο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός. Ένα είναι στο ενδιάμεσο κομμάτι της Βαρετάδας, που αντιμετωπίζουμε διαχρονικά πρόβλημα δηλαδή. Γι' αυτό και η άποψη δική μου είναι να μην καθυστερήσει το έργο. Δεν υπάρχει κάποιο λόγο δηλαδή, να καθυστερήσει. Μπορεί να ενημερωθούν οι συνάδελφοι. Και το άλλο που έχει να κάνει πάνω με τα βουργανά περιδικάκια. Δεν υπάρχει κάποιο θέμα από αυτούς. Ό,τι έχει να κάνει με το συγκεκριμένο εκεί για τη Λαγκάδα, να μιλήσει ο κύριος Σαλπός. Παρακαλώ. Τεχνικά εκεί όντως χρειάζονται κάποιες φλουτεροβάνες για να είναι πιο λειτουργικό το έργο. Αυτό δεν προβλέπεται, ούτε προβλέπεται στην αρχική μελέτη, ούτε προβλέπεται όμως και στην αναμόρφωση. Ο τεχνικός που συντήρει το έργο εκεί πέρα εκτιμά ότι είναι αναγκαίο αυτό για να λειτουργεί από την εμπειρία του. Ένα αυτό. Και ένα δεύτερο, όσον αφορά για την παρουσία. Σωστά είπε ο κ. Βασίλας, τεχνικού ή αντίστοιχου υπαλλήλου για κάποια θέματα που πιθανόν να χρειάζεται ενημέρωση λεπτομερέστερη και που δεν μπορούμε να την καλύψουμε, ούτε προφανώς οι εισηγητές. Κατανοούμε ότι υπάρχει θέμα με το προσωπικό και κυρίως την τεχνική υπηρεσία όσον αφορά κάποιοι υπάλληλοι είναι ελάστιχο και όντως έτσι ισχύει. Γι' αυτό πρόταση μας θα είναι, όπως το κάναμε και εμείς την προηγούμενη φορά, όταν θα υπάρχουν αρκετά θέματα που θα χρειάζονται προφανώς υποστήριξη από τις υπηρεσίες, να γίνονται σε ώρες ωραρίου. Να γίνεται ένα τεχνικό συμβούλιο 2 ώρα το μεσημέρι, που είναι και σε ώρες που το προσωπικό συμμετέχει εδώ πέρα και μπορεί να παρασταθεί και στο συμβούλιο και να ενημερώνει διεξοδικά ή να λύνει απορίες. Μόνο αυτή η λύση είναι τεχνικά μπορεί να γίνει με το υπάρχον δυναμικό του Δήμου. Τουλάχιστον αυτό λέμε εμείς. Το εκτιμάτε κι εσείς και το βλέπετε. Δηλαδή, να το βάζει 2 ώρα το συμβούλιο, να συζητάμε πρώτα τα θέματα με τους ΑΠΕ και μετά να μπορεί να φύγει ο υπάλληλος. Εφόσον είναι δυνατόν, δεν βάζουμε ζήτημα εμείς γι' αυτό. Απλά παρακαλώ, ο κύριος Δήμαρχος και μετά κύριε Αντρίπου. Έχεις δει σου, ας να μιλήσεις.
Κύριε Ανδρίκου. Απλά ότι τα προηγούμενα συμβούλια που γίνονταν εκείνες τις ώρες δεν ήταν παρουσία κάποιου από την τεχνική υπηρεσία. Εγώ που δεν έχω λείψει, δηλαδή να έλειψα σε ένα-δύο, αλλά στα υπόλοιπα ήταν ποτέ κανένας από την τεχνική υπηρεσία. Εδώ. Α, μάλιστα. Να μην κάνετε διάλογο τώρα. Θα το μάθουμε, εντάξει. Πάτησε το. Πάτησε το πρώτα. Λοιπόν, οπότε το ολοκληρώσαμε. Συνάδελφοι, θέλετε να το αναβάλουμε το θέμα, να έχουμε την επόμενη φορά καλύτερη πληροφόρηση? Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Θα το ψηφίσουμε. Ωραία, άρα προχωράμε. Εγκρίνεται. Εγκρίνεται. Εντάξει τώρα, το είπαμε, το ξανά είπαμε, παιδιά, πάμε. Λοιπόν. Λοιπόν, προχωρούμε. Ναι, προχωρείτε. Κατά πλειοψηφία. Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Προχωράμε στο έκτο κατά σειράν θέμα. Είναι αφορά την παράταση προθεσμίας εργασιών για το έργο Αντιπλημμυρική Προστασία Οικισμών Δήμου, Δημοτικής Ενότητας Ενάχου και Μενιθίου, αποχέτευση ευρύων πυρδικατίου με αναθεώρηση. Παρακαλείτε τον κύριο Λέπες. Λοιπόν, είναι ένα έργο εδώ πέρα που ουσιαστικά η ημερομηνία που κατασκευής του έλυγε λίγη αύριο, 19/9 βάσει του χρονοδιαγράμματος, και ο εργολάβος μας ζητάει 2 μήνες παράταση λόγω προβλημάτων τα οποία προέκυψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών του έργου. Έχει ολοκληρωθεί το έργο. Η παράταση που ζητάει είναι για τον ΑΠΕ. Επειδή εκκρεμεί ο ΑΠΕ, έχει ολοκληρωθεί το έργο. 41 ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις παραγράφου 2 του άρθρου 15 του Προεδρικού Διατάγματος 171/87, όπως τροποποιήθηκε από το Προεδρικό Διάταγμα 229/99 κατόπιν κληρώσεως άρθρου 26 νόμου 4024 του 11. Πάλι ο κ. Λιάπης παρακαλείται για να εισηγηθεί, επειδή απουσιάζει ο κ. Νίκας. Η πρόταση για το συγκεκριμένο, για τη συγκεκριμένη επιτροπή, η οποία πρέπει να είναι από 2 συμβούλους, είναι για τακτικά μέλη τον κύριο Νίκα και τον κύριο Μπεχλιούλη και αναπληρωματικά τον κύριο Κατσαντά με τον κύριο Διγόνη. Νίκας Μπεχλιούλης, Κατσαντάς Διγόνης. Δεν διαφωνούμε στα πρώτα σταγίνια από εσάς. Εκείνο που απλά στην εμπειρία, επειδή μας συνέβαινε για εμάς, αυτοί που θα αναλάβουν θα πρέπει πραγματικά να πηγαίνουν στα έργα. Δηλαδή όταν έρχονται εδώ να μην παραλαβαίνουν. Και δεν το λέω ότι έχω κανένα θέμα με τα πρόσωπα τα συγκεκριμένα, δεν τα ξέρω, τους ανθρώπους τους έχω δει να δουλεύουν. Απλά εμπειρία συνέβαινε να αναλαβαίνει κάποιος σύμβουλος και να μην πηγαίνει καν να παραλαβαίνει το έργο στο Δημαρχείο. Πρέπει να ξέρει ότι αυτός που αναλαβαίνει, απλά το λέω, θα πρέπει να πηγαίνει εκεί να βλέπει τι γίνεται. Τουλάχιστον να ξέρει αν έχει γνώσεις, δεν έχει τεχνικές, να ξέρει αν έγινε, δεν έγινε το έργο αυτό. Τίποτα άλλο. Ναι. Είναι μια δουλειά, θα πρέπει να πηγαίνει. Νομίζω ότι μπορείτε να πάρετε το λόγο σαν παράταξη. Ορίστε, σαν πολίτης. Ορίστε. Ναι, να μιλήσει. Θα πάρει μικρόφωνο όμως. Σε ένα μικρόφωνο, Ειρήνη. Αν και έχεις τεντόρια φωνή, ακούγεσαι, αλλά... Ευχαριστώ. Καταρχήν, ζητήσαμε το λόγο ακριβώς επειδή δεν μπορούσε ο
Ηλίας να είναι εδώ, αλλά δεν δόθηκε από την αρχή. Λέω, και αυτό είναι ένα από τα θέματα τέλος πάντων. Οι σύμβουλοι, άσχετα από τα ονόματα, δεν τα γνωρίζω καν, έχουν τη γνώση για να παραλαμβάνουν έργα, τη στιγμή που η τεχνική υπηρεσία είναι υποστελεχωμένη όπως υπόθηκε πριν. Γιατί πολλά έργα έχουν παραλυφθεί και έχουν γίνει και είναι και όχι μόνο κακοτεχνίες, χρόνια τώρα, άρα ένα ζήτημα είναι η στελέχωση, η καλή στελέχωση τεχνικής υπηρεσίας. Αυτό ήθελα να πω στο συγκεκριμένο θέμα. Αν μου δώσετε και το λόγο παρακάτω. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, εγκρίνεται το άτομο και το 7ο θέμα. Κατά πλειοψηφία. Στο 8ο θέμα, λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών Διοικητικού Συμβουλίου και κατά Κέντρου Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Αμφιλοχίας. Εισηγητής ο κύριος Δήμαρχος. Έχουμε λοιπόν τα νομικά πρόσωπα. Στο 8ο θέμα είναι το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΚΑΔΑ. Αυτά διέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και το 3852 του Καλλικράτη, όπως τροποποιήθηκε με το 4623 του 19. Έχει γίνει μια προεργασία για τα θέματα αυτά σε επίπεδο αρχικών παρατάξεων, έτσι για να μην τα... επειδή ήταν λίγο πολύ δέδαλο το νομικό πλαίσιο που τα καθόριζε και δεδομένης και της απλής αναλογικής και της συγκεκριμένης σύστασης του Δημοτικού Συμβουλίου, έχουμε καταλήξει στα συγκεκριμένα νούμερα. Το ΚΕΚΑΔΑ λοιπόν, σύμφωνα με την νομοθεσία που προανέφερα και την εγκύκλιο 102 του 19 που κυκλοφόρησε πρόσφατα, αποτελείται από 15 μέλη. Ένας εξ αυτών είναι ο εκπρόσωπος των εργαζομένων του ΚΕΚΑΔΑ. Ζητήσαμε από τους εργαζόμενους, κάνανε εκλογές, από ό,τι μας είπαν και πρώτη φορά το έχουν κάνει αυτό, στις άλλες φορές έτσι οριζόταν κάποιος εκπρόσωπος, και μας έστειλαν τον κύριο Αποστόλη Τουρλίδα ως εκπρόσωπό τους, οπότε ένας από τα 15 μέλη θα είναι αυτός, με αναπληρώτρια την κυρία Παρασκευή Ηλιού. Από εκεί και στερά, από τα υπόλοιπα 14 μέλη, σύμφωνα με την κύκλιο 102, η παράταξη του Δημάρχου πρέπει να κατέχει τα 3/5 που στρογγυλοποιείται στον αριθμό 9. Και προτείνουμε, ορίζουμε ως πρόεδρο του ΚΕΚΑΔΑ την κυρία Ντρούτσι, αντιπρόεδρο την κυρία Δράκου, μέλος τον κύριο Διγόνη και τον κύριο Κουσουρή από Δημοτικούς Συμβούλους, από Δημότες την κυρία Βαρελά, την κυρία Μπιστιντζάνου, τη Λιγιάρχησα, την Πινελόπη, Πόπη Πινελόπη, ναι, μέλος του κύριο Γιώργο Τσούμα, μέλος του κύριο Θοδωρέλο και την κυρία Χριστοδούλου, που είναι και στο απερχόμενο συμβούλιο του ΚΕΚΑΔΑ, με αναπληρωματικούς τον κύριο Μπιχλιούλη, τον κύριο Κατσαντά, τον κύριο Νίκα, την κυρία Ζούλα, την κυρία Καρέζου, την κυρία Γεροκόμου, τον κύριο Ρετζούλα και τον κύριο Μακρύ. Θα σταλώσουμε. Ναι, λοιπόν, από εκεί και ύστερα, σύμφωνα με τις ποσοστώσεις υπάρχουν άλλοι 5 που πρέπει να υποδειχθούν από τις λοιπές παρατάξεις, λέει ο νόμος. Με τη δύναμη των παρατάξεων αντιστοιχούν 3 στην παράταξη του κύριου Κοπίδη, τώρα είναι ενωτική πρωτοβουλία, 1 με τον κύριο Βασίλα και 1 με την κυρία Ανδρίκουλα. Κύριε Κοπίδη, είστε έτοιμος να υποδείξετε τα πρόσωπα? Από εμάς είναι ο κύριος Κακαρούνας, η κυρία Λαμπράκη και η κυρία Καραπάνος Δημότης. Με αναπληρωματικούς, Κοπίδης Κωνσταντίνος,
Αγγέλης Θεόδωρος και Ντάλα Βασιλική. Δηλαδή, Γιώργο, Κακάρουνα Σκοπίδης, Λαμπράκη Αγγέλης, Καραπάνο Ντάλα. Ντάλας. Θα μας το δώσει και γραμμένα στη... Ναι, όλα το δούμε. Κύριε Βασίλας. Από εμάς ο Μαλτέζος ο Χρήστος, τακτικό μέλος και απερματικό εγώ. Και από την κυρία Ανδρίκουλα. Από εμάς ο κύριος Κατσούλης, με αναπληρωματική την κυρία Χαρδαλιά. Οπότε, ναι, το 8ο θέμα εγκρίνεται και προχωράμε στο 9ο. Υπάρχει διαφωνία για το 8ο το θέμα για τη λύτη για το ΚΕΚΑΔΑ. Γι' αυτό λέω, η επικεφαλή των παρατάξεων ήταν γι' αυτό λέω. Υπάρχουν και μεξάρτητες. Ναι, ναι. Στο 9ο θέμα, λήψη απόφαση για τον ορισμό μελών ΔΣ ΚΕΔΑ του κοινοφιλής επιχείρηση Δήμα Φιλοχίας. Εισηγητής ο κύριος Δήμαρχος. Με την ίδια νομοθεσία και λογική λοιπόν και το ΚΕΔΑ αποτελείται από 9 μελές διοικητικό συμβούλιο, ένας εκ των οποίων των εκπροσώπων είναι από τις παραγωγικές τάξεις. Έχουμε ζητήσει εκπρόσωπο, δεν μας έχει αποσταλεί ακόμα, επομένως εμείς θα λάβουμε απόφαση για τα υπόλοιπα 8 μέλη και αυτοί θα ορίσουν, θα συμπληρώσουμε τον ένα το όποιον μας ορίσουν οι παραγωγικές τάξεις. Σε αυτό το στον αριθμό λοιπόν αντιστοιχούν στην παράταξη του Δημάρχου 6 μέλη, τα οποία ορίζουμε τον κύριο Μπεχλιούλη και ως πρόεδρο, τον κύριο Κώστα Ραπογιάννη ως μέλος και αντιπρόεδρο, τον κύριο Διγόνη και την κυρία Δράκου και μέλη από πολίτες, τον κύριο Ρετζούλα και την κυρία Ντρούτσι. Αναπληρωματικούς την κυρία Βαρελά, τον κύριο Νίκα, τον κύριο Κοσιωρή, την κυρία Ζούλα και τον κύριο Τσούμα. Θα σας δοθούν και αναλυτικά τα ονοματεπώνυμα. Και εδώ λοιπόν είναι δύο, αφού η μία η θέση από τις υπόλοιπες είναι για τις παραγωγικές τάξεις, είναι για τις λοιπές παρατάξεις, είναι δύο θέσεις. Από την ποσόστοση είναι μία για την ενωτική πρωτοβουλία και είναι μία τώρα που μεταξύ της παράταξης του κύριου Βασίλα και της κυρίας Ανδρίκουλα. Εδώ έχει γίνει συνεννόηση, ωραία, άρα θα μας το πούνε οι επικεφαλής. Αυτά από μένα. Ο κύριος... Από εμάς είναι ο κύριος Μπακαμίτσος με αναπληρωματικό εμένα. Μπακαμίτσος Δημήτριος με αναπληρωματικό Κοπίδη Κωνσταντίνου. Κύριε Βασίλας. Επειδή πρόκειψε το θέμα αυτό είναι μία, έχει συμφωνία με την κυρία Ανδρίκουλα, θα πάρουμε εμείς αυτή τη θέση τώρα και στο μέλλον αν βρεθεί αντίστοιχη είναι σίγουρο ότι θα τον πάρει η κυρία Ανδρίκουλα. Είναι ο κύριος Τσόγκας βασικό μέλος και αναπληρωματικό εγώ. Το σώμα εγκρίνει και πάμε στο 10ο θέμα. Λήψη απόφαση για τον ορισμό μελών Δημοτικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Εισηγητής ο κύριος Δήμαρχος. Στην ίδια λογική και το Λιμενικό Ταμείο. Το Λιμενικό Ταμείο απαρτίζεται από 7 μελές Διοικητικό Συμβούλιο. Ένα μέλος είναι εξ οφίτσιο, είναι ο Λιμενάρχης, που θα ζητήσουμε τα στοιχεία για να τους συμπεριλάβουμε στο Διοικητικό Συμβούλιο. Εκ των λοιπών είναι 5 μέλη ορίζονται από την παράταξη του Δημάρχου και ένα από τις λοιπές παρατάξεις. Από την παράταξη του Δημάρχου ορίζουμε ως πρόεδρο τον κύριο Διγόνη, αντιπρόεδρο τον κύριο Κουσιουρή,
μέλος του κύριου Κατσαντά, μέλος την κυρία Γεροκόμου και την κυρία Καρέζου και αναπληρωματικά μέλη τον κύριο Μπιχλιούλη, τον κύριο Νίκα, τον κύριο Ραπογιάννη και τον κύριο Τσούμα. Τώρα, το ένα μέλος της αντιπολίτευσης των λοιπόν παρατάξεων δικαιωματικά είναι στην ενωτική πρωτοβουλία. Κύριε Κουπίδη. Είναι ο Αραπογιάννης Ανδρέας με αναπληρωματικό τον Παπούλια Γρηγόριο. Ποιος είναι αναπληρωματικός? Ο Γρηγόριος Παπούλιας. Ο διπλανός. Δεν τα άκουσα. Αυτούς. Ιδιώτες έχουμε βάλει ήδη. Όχι, επαγγελματίες που νοικιάζουν, όχι, όχι. Μόνο λιμενάρχης είναι. Μόνο λιμενάρχης είναι. Και υπήρχε και μια διάταξη για πρόεδρο κοινότητας εφόσον το λιμενικό ταμείο λειτουργεί σε μια κοινότητα. Εμάς λειτουργεί σε δύο κοινότητες, και στο Μενίδη και στην Αμφιλοχία. Οπότε η θέση πηγαίνει στην αντιπολίτευση. Αλλιώς δεν θα έχει και. Ναι. Εγκρίνεται το σώμα. Τα επόμενα θέματα, το 11ο, το 12ο και το 13ο που αναφέρονται στον ορισμό μελών. Πρέπει να αναβληθούν, όπως θα σας εξηγήσει ο κύριος Δήμαρχος, διότι δεν έχουμε την σχετική υπουργική απόφαση. Για τις σχολικές επιτροπές, έτσι βάσει της 102 εγκυκλίου που αναφέραμε και προηγουμένως, που αναφερόταν και στα νομικά πρόσωπα, αναφέρει χαρακτηριστικά για τη συγκρότηση των Διοικητικών Συμβουλίων των Σχολικών Επιτροπών. Έχει ήδη προωθηθεί προς δημοσίευση απόφαση που τροποποιεί την υπαρήθμη 8440 του 2011 υπουργική απόφαση. Καθορισμός λειτουργίας των σχολικών επιτροπών και ρύθμιση των οικονομικών θεμάτων αυτών. Πλήρως εναρμονισμένη με το πνεύμα των διατάξεων κλπ. Του 4623, η οποία θα σας αποστελεί ευθύς από μόλις εκδοθεί με ειδικότερες γενικές οδηγίες. Θα πρέπει να γίνει υπουργική απόφαση, να μας αποστελεί εγκύκλιος για να μπορούμε να πάρουμε και συγκεκριμένη απόφαση. Ας πούμε, γιατί ό,τι και να απόφαση να πάρουμε, και γι' αυτό θα αναβάλουμε αυτά τα θέματα. Έτσι. Θα σας πω, ναι, επειδή και για τους λόγους με τα πρόσωπα που θα συμμετέχουν και δεν θα συμμετέχουν, θέλαμε να είμαστε έτοιμοι και για αυτή την επιτροπή στο σύνολο, μαζί. Νομίζω ότι πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε, τουλάχιστον εμείς ως εισηγητές του θέματος, Βαγγέλη. Το είδαμε ότι πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε στο σύνολο. Δεν υπήρχε και καμιά βιασύνη να είναι το 13 σήμερα, μόνο τον πρόεδρο της επιτροπής. Ναι, βέβαια, μισό λεπτό από τον πρόεδρο να του ζητήσει το λόγο, αλλά... Ναι. Παρακαλώ, ο κύριος Τσούκας. Όσον αφορά το θέμα 13, επειδή θα ήθελα να εφιστήσω την προσοχή στο εξής, ότι νομίζω ότι θα πρέπει να είναι και εκλεγμένα μέλη από τους συνδικαλιστικούς φορείς της εκπαίδευσης. Ενώ δηλαδή από το Σύλλογο Δασκάλων του Δήμου Αμφιλοχίας και Νηπιαγωγών, όπως και από τη Β' Ελμέα του Λοακαρνανίας εκπρόσωπος στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, και νομίζω ότι το προβλέπει ο νόμος. Συν τους παραγωγικούς φορείς κτλ. Αν κοιτάξετε, νομίζω το λέει ξεκάθαρα στο 1566 του 85. Το 1566, ναι. Στα άρθρα 41 και 50. Κύριε Δήμαρχε, να τελειώσω και θα απαντήσω. Ναι, ναι. Με βάση τα άρθρα 41 και 50 του 1566 του 85, προβλέπεται να υπάρχουν, επειδή τα έχω σημειώσει και τα βρήκα, από τη Β' Ελμέα του Λακαρνανίας, το Σύλλογο των Καθηγητών, από την Ένωση Γονέων, συν εκπρόσωπος των παραγωγικών φορέων, από το Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών. Ένα πράγμα αυτό. Και ένα δεύτερο, ως προβληματισμό, επειδή είναι μια νέα αρχή,
και μια νέα δημοτική αρχή για το Δήμο μας. Αυτό που ήθελα να πω είναι το εξής, ότι πρώτον, έχουμε νηπιαγωγεία μέσα στην πόλη μας, η οποία λειτουργούν σε ιδιόκτητους χώρους. Δηλαδή πληρώνει ο Δήμος. Ένα πράγμα αυτό. Δεύτερον, το ζήτημα της σχολικής στέγης, της καταλληλότητας των κτηρίων. Πολλά σχολεία έγιναν και παρεμβάσεις από την προηγούμενη δημοτική αρχή, κυρίως μέσω του Φιλόδημου, στη Μαλεσιάδα, στον Εμπεσό, στα χωριά του Βάλτου, αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα. Νομίζω ότι χρειάζεται μια ευρύτερη διαβούλευση γύρω από τα ζητήματα αυτά με όλους τους φορείς, ώστε να εντοπιστούν, να ιεραρχηθούν τα προβλήματα και να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν. Και τρίτον, γνωρίζω από την προηγούμενη κυβέρνηση, από το προηγούμενο Υπουργείο Παιδείας, είχε έρθει κλιμάκιο του ΟΣΚ. Και αναφέρομαι στα 16 στρέμματα που είναι δίπλα στο Δημαρχείο Αμφιλοχίας, όπου νομίζω ότι σε ένα βαθμό είχαν προχωρήσει ενέργειες για την κατασκευή νέου δημοτικού σχολείου και νηπιαγωγείου. Δίπλα. Στο δασαρχείο. Έγινα κατανοητός. Ναι. Νομίζω ότι αυτές οι ιεραρχίες είναι πολύ βασικές και ότι πρέπει να υπάρξει η μέγιστη δυνατή διαβούλευση με όλους τους φορείς για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα των σχολείων και της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ευχαριστώ. Βεβαίως, στα πλαίσια αυτού του θέματος, ο συνάδελφος κ. Τσούκας του άνοιξε το θέμα με τα προβλήματα της παιδείας. Δικαιολογείται, είναι και εκπαιδευτικός, πρέπει να έχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία σε αυτά. Εγώ, κύριε Τσούκα, να πω ότι στο θέμα 13 που ζητάω την αναβολή, δεν αναφέρεται σε αυτά που. Το θέμα είναι ορισμός Προέδρου της Επιτροπής Παιδείας. Όχι, αυτό που είπατε εσείς, μια χαρά καλά το είπατε, αλλά δεν αμφέβαλε κανένας ότι θα πρέπει να μετέχουν οι εκπρόσωποι κτλ. Θα το δούμε αυτό όταν έρθει η ώρα. Επί του παρόντος τώρα το θέμα μας είναι ορισμός του Προέδρου. Έτσι, αυτό. Κατάλαβα, εντάξει. Απλά εγώ ως εισηγητής, αυτή ήταν η άποψή μου, ότι πριν κλείσω τις σχολικές επιτροπές δεν ήθελα να προβώ στον καθορισμό Προέδρου αυτό. Νομίζω ότι είναι αλληλένδετα. Είναι άλλο πράγμα, αλλά με ένα πνεύμα πρέπει να το δούμε όλο. Τώρα, όσον αφορά για την υπόλοιπη τοποθέτηση του κ. Τσούκα, είναι σοβαρότατα τα προβλήματα που χρονίζουν και όλα σε όλα τα σχολεία. Δεν είναι τις παρούσεις να τα αντιμετωπίσουμε σε μια συζήτηση μέσα από αυτά τα θέματα. Έτσι, θα τα δούμε κανονικά, εφόσον μπουν οι σχολικές επιτροπές, θα καταγράψουν αυτές οι αρμόδιες, να καταγράψουν όλα τα προβλήματα και να απευθυνθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο και στις υπηρεσίες για να τα αντιμετωπίσουμε. Σας ευχαριστώ. Ορίστε. Ευχαριστούμε και εμείς. Τα θέματα, εφόσον αναβάλλονται το 11, 12 και 13, πάμε στο 14ο, που αναφέρεται στη διοργάνωση Ευρωπανήγυρης Δήμο Αμφιλοχίας έτος 2019 και προκήρυξη χορήγηση αδειών για συμμετοχή στην Ευρωπανήγυρη. Εισηγήτρια, κυρία Σοφία Αντρίκουλα, αντιδήμαρχος. Επειδή εμένα είναι η πρώτη μου παρουσία εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο με τη νέα σύνθεσή του, να συγχαρώ
την εκλογή του νέου Προεδρίου και να ευχηθώ σε όλους τους συναδέλφους μια καλή και δημιουργική θητεία. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος θα διοργανώσουμε την εμποροπανήγυρη στο Δήμο μας και κρίνεται αναγκαία η λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με το διάστημα διεξαγωγής, το χώρο διενέργειας, το τέλος, τον αριθμό των αδειών και τον καθορισμό των όρων της προκήρυξης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Όσον αφορά το χώρο, θα είναι ο χώρος του λιμανιού. Το τέλος χρήσης του χώρου παραμένει 20 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για τους εμπόρους, ενώ το τέλος χρήσης για την εγκατάσταση του Λούνα Πάρκ είναι 1.000 ευρώ. Όσον αφορά τον αριθμό των αδειών, η περσινή προκήρυξη μιλούσε για 40 άδειες, όμως σε έναν έλεγχο που έκανα είδα ότι οι άδειες που δώσαμε ήταν 51, οπότε αυτό δείχνει ότι το ενδιαφέρον ήταν μεγαλύτερο και έτσι προτείνω την αύξηση των θέσεων σε 60, σε περίπτωση βέβαια που υπάρχει το αντίστοιχο ενδιαφέρον. Η Επιτροπή είναι υποχρεωτικό να ορίσουμε μια πενταμελή Επιτροπή Εμποροπανήγυρης από το Δημοτικό Συμβούλιο, η οποία θα παρτίζεται από 2 Δημοτικούς Συμβούλους, εκ των οποίων ο ένας θα είναι ο αντιδήμαρχος υπεύθυνος για τη διοργάνωση, με τους αναπληρωματικούς του, ο πρόεδρος της Δημοτικής Ενότητας Αμφιλοχίας, 2 δημοτικοί υπάλληλοι από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, ως μέλη, και μία γραμματέας υπάλληλος του Τμήματος Αδειοδοτήσεων. Επομένως, η σύνθεση της πενταμελούς επιτροπής αποτελείται από εμένα ως υπεύθυνη αντιδήμαρχος για την διοργάνωση και τον κύριο Κατσαντά, με αναπληρωματικούς τον κύριο Ρεγκούτα και τον κύριο Μπεχλιούλη, τον πρόεδρο της Δημοτικής Ενότητας κύριο Γόγολο, τους δημοτικούς υπαλλήλους κυρία Πατρινούδη και κυρία Ρούση, με αναπληρωματικό τον κύριο Μίλη, και την κυρία Τσαντούλη Όλγα ως γραμματέας. Η Επιτροπή αυτή είναι υπεύθυνη να κρατά πρακτικά, με ευθύνη του Προέδρου, για όλες τις πράξεις που θα λάβουν χώρα. Και δεν ξέρω αν κάποιος θέλει να ρωτήσει κάτι. Το διάστημα είναι από 3 μέχρι 9. Ναι. Το έχει εδώ. Οπότε προχωράμε και στο τελευταίο θέμα της. Το βάλουμε 10. Σημερινής. Από τις 3 μέχρι τις 10. Ναι, έχει μια καινούργια διάταξη για το Λούνα Πάρκ, οπότε έχει μια σειρά από δικαιολογητικά τα οποία θα πρέπει να έχουν. Αυτό για να το εγκαταστήσει και να πάρει την άδεια πρέπει να προσκομίσει μια σειρά από δικαιολογητικά. Είναι καινούργια αυτά μετά από το γεγονός. Από το Δήμο. Η Επιτροπή θα είναι υπεύθυνη. Και είναι υποχρεωμένος να το παραδώσει κάποιες μέρες πριν, να γίνει ο έλεγχος και μετά. Δηλαδή παίρνει μια προσωρινή άδεια για να το εγκαταστήσει και μετά, αν ο έλεγχος είναι σωστός, τότε θα πάρει την άδεια, την επίσημη. Όχι. Κύριος Παπούλιας, για να συμπληρώσω. Μια χαρά τα φιλοσοφία. Συμφωνώ απόλυτα. Λόγω εμπειρίας, σίγουρα το βασικό πράγμα είναι να γίνει ο έλεγχος από την Επιτροπή για το Λούνα Πάρκ. Το βασικότερο δηλαδή κομμάτι στο πανηγύρι είναι το Λούνα Πάρκ, λόγω ασφάλειας. Πέρα από τα δικαιολογητικά που θα προσκομίσει, είναι ο έλεγχος από την Επιτροπή και ειδικά από τα μέλη της Τεχνικής Υπηρεσίας. Αυτή είναι η αρμόδια και αυτή είναι που κατέχουν, ας πούμε, το αντικείμενο περισσότερο. Το Λούνα Πάρκ θα στηθεί τουλάχιστον 3-4 μέρες νωρίτερα, οπότε θα γίνει ο απαραίτητος έλεγχος και θα προχωρήσουμε μετά. Θα στηθεί, πώς θα λειτουργεί αυτό?
Ναι, χωρίς να λειτουργήσει. Θα γίνει ο έλεγχος και θα μετά ας πούμε, θα μπει στη λειτουργία από 3 του μήνα που ξεκινάει η μπροπανήγυρες. Η αύξηση των αδειών συμφωνώ, γιατί πέρυσι τουλάχιστον υπήρχε μεγαλύτερη ζήτηση, οπότε καλό είναι να υπάρχει με ένας μεγαλύτερος αριθμός. Χώρος υπάρχει. Εντάξει, δεν νομίζω να υπάρχει ένα πρόβλημα. Οπότε εγκρίνεται και προχωράμε στο τελευταίο θέμα της σημερινής συνεδρίας. Παρακαλώ, δεν έχει το λόγο. Από εμάς δεν έχει, θα φέρει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα το ελέγξει αυτή. Το οποίο αναφέρεται στην αναμόρφωση ισχύοντος προϋπολογισμού έτους 2019 του Δήμου Αμφιλοχίας. Παρακαλώ να κάνετε διάλογο μεταξύ σας. Συγητής, ο κύριος Ρικούτας, αντιδήμαρχος. Το λόγο, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Έχετε μπροστά σας όλη την εισήγηση της υπηρεσίας για τις αναμορφώσεις του προϋπολογισμού. Να πούμε δύο πράγματα μόνο. Στον πρώτο πίνακα είναι η αναμόρφωση αυτή αφορά, όπως βλέπετε από σάτα, 7.700 ευρώ αφορούσαν μία μετάταξη υπαλλήλου με σύμβαση αορίστου χρόνου, η οποία δεν πρόλαβε να γίνει διαδικασία. Οπότε μεταφέρουμε τις πιστώσεις μέσω του αποθηματικού στις αποδοχές τακτικών υπαλλήλων καθαριότητας, όπου έχουμε μία αίτηση για μετάταξη υπαλλήλου, η οποία νομίζω θα πρέπει να υπάρχει πίστοση για να γίνει. Ο δεύτερος πίνακας είναι καθαρά τακτοποιητικός. Έχει να κάνει με τις αποδοχές των τακτικών υπαλλήλων του Δήμου. Από ό,τι βλέπετε εδώ, τα ποσά αναφέρονται αναλυτικά στους πίνακες. Το Τμήμα Περιβάλλοντος και Καθαριότητας Πρασίνου μας έχει δώσει μία αναμόρφωση προϋπολογισμού στα 1.800 ευρώ. Αυτή αφορά εδώ που στον κωδικό που αναφέρει τις μεταφορές γενικά είναι μία πρόβλεψη για τυχόν κάποια μεταφορά μηχανήματος το οποίο θα πάθει κάποια βλάβη. Και μία αναμόρφωση προϋπολογισμού σχετικά με την προμήθεια καυσίμων. Παίρνουμε 800 ευρώ από τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται για τα αυτοκίνητα και τα μεταφέρουμε σε μια πίστοση για προμήθεια καυσίμων για τα μηχανήματα της υπηρεσίας. Μηχανήματα εννοώ χλωοκοπτικά και άλλα μηχανήματα. Όσον αφορά τώρα τις αναμορφώσεις προϋπολογισμού από την τεχνική υπηρεσία, τα 33.500 ευρώ που θα μεταφέρουμε στο αποθεματικό είναι από 20.000 από προμήθεια υλικών αναβάθμιση δικτύων ηλεκτροφωτισμού, 9.000 που βλέπετε εκεί υποστηρικτικές τεχνικές υπηρεσίες τεχνικής φύσεως είναι κάποια χρήματα που υπήρχαν στο κωδικό για το τεχνικό σύμβολο που υπήρχε στο Δήμο, και 4.500 ευρώ προμήθεια οχήματος. Υπήρχε κάποια πρόβλεψη για να πάρουμε κάποιο όχημα. Τώρα, μεταφέρονται στους κωδικούς. 20.000 ευρώ είναι μια καινούργια εγγραφή που κάνουμε για να αλλάξουμε κάποια φωτιστικά σώματα με τύπου LED, τα οποία θα είναι πιο αποδοτικά και θα μειώσουμε και το κόστος, θα είναι πιο οικονομικά. Τα 4.500 για την προμήθεια λατιού είναι πρόβλεψη για το χειμώνα που έρχεται. Τα 4.000 ευρώ που βλέπετε εδώ στην ισοπαίδωση απορριπτόμενων αδρανών από κοινόχρηστους του χώρου είναι 4.000 ευρώ για το χώρο εδώ στην Αγγέλο που ρίχνουμε τα αδρανή υλικά, και προμήθεια ψυχρού ασφαλτομείγματος 5.000 ευρώ. Θα γίνει ένας πρόχειρος διαγωνισμός ώστε να πάρουμε ψυχρό ασφαλτικό για τις ανάγκες του Δήμου. Σας ευχαριστώ. Τελοτεαφή είναι μια πίστοση 200 ευρώ, είναι για τον υποφαινόμενο. Ασφαλιστικές εισφορές. Λόγω της αντιπιστίας. Πατήστε το, κυρία Σοφία, πατήστε. Να ρωτήσω εγώ πόσο είναι το συνολικό ποσό στην ισοπαίδωση, γιατί αναφερόμαστε στην Παλιαυλή το ποσό αυτό. Αυτό είναι επιπλέον. Ναι. Από ενημέρωση που έχω από την τεχνική υπηρεσία, νομίζω είναι 7.000 ευρώ κατέτος.
Εγώ απλά να κάνω μια επισήμανση, δεν ξέρω τώρα κατά πόσο αυτό το ποσό αρκεί για να έχουμε αυτή την εικόνα στην Παλιαυλή. Θεωρώ ότι θα χρειάζεται μια μελέτη για μια τελική διαμόρφωση σε αυτό το χώρο. Δηλαδή, και όχι να κάνουμε απλά μόνο μια ισοπαίδωση κάθε φορά. Κύριε Τσούκας. Και εγώ μια διευκρίνηση θα ήθελα στο ζήτημα αυτό, γιατί δεν κατάλαβα ακριβώς τι θα γίνει στο χώρο αυτό. Τα προηγούμενα χρόνια με την προηγούμενη Δημοτική Αρχή είχε γίνει κριτική συνολικά από την αντιπολίτευση στη διαχείριση του χώρου αυτού. Απλά τα υλικά που έπεφταν εκεί ήταν πλαστικά, ήταν σκουπίδια. Την προεκλογική περίοδο είχε καταγγελθεί ότι είχε μπει και φωτιά και έκαιγε και είχε γεμίσει ο τόπος καπνό. Είναι μια εικόνα για την είσοδο της πόλης μας από την πλευρά αυτή που δεν μας θυμά. Και πρέπει να υπάρξει μια συνολική μελέτη διαχείρισης του χώρου αυτού. Θυμάμαι και ο κύριος Πρεβεζάνος ως στην αντιπολίτευση και εγώ από μέρος μου είχαμε πει ότι ο χώρος αυτός πρέπει να διαμορφωθεί, πρέπει να αποτελεί πραγματικά εικόνα εισόδου πόλης και όχι αυτό το χάλι που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Κύριος Δήμος. Κύριος Βασίλης. Θα συμφωνήσω και με τη Σοφία και με τον Βαγγέλη για το χώρο εκεί, αλλά σίγουρα αυτό θα πρέπει να το δούμε διεξοδικά στο τεχνικό πρόγραμμα. Αυτό πιστεύω θα συμφωνήσουμε όλοι. Εκεί πρέπει να καθίσουμε να δούμε στο τεχνικό πρόγραμμα που θα προκύψει τι μπορούμε να κάνουμε και πώς μπορεί αυτός ο χώρος να γίνει. Και σίγουρα δεν είναι αυτός ο χώρος αυτό που πρέπει να είναι. Και τώρα πιστεύω ότι είναι ένα πράγμα που συνήθως γινόταν. Αυτό κατάλαβα τουλάχιστον εγώ που ήταν στα προηγούμενα. Ότι στο τεχνικό πρόγραμμα θα πρέπει να προβλέψουμε αυτό το πράγμα να φτιάξει την πέρα. Αυτό προτείνω κι εγώ δηλαδή. Αυτό είναι, πιστεύω. Αυτό είναι, δεν είναι κάτι άλλο. Δεν είναι για το μέλλον δηλαδή ότι αυτό θα μείνει έτσι και θα συνεχίσει κτλ. Η πρότασή μας ήταν διαφορετική έτσι. Κύριε Κουτά, στην τελευταία σελίδα, στον κωδικό 71-31-05, που είναι 50.000, το είδες? Ναι. Παίρνεις 20 και τις πας από κάτω που λες με εγγραφή υπηρεσιακές ανάγκες για τις λαπτήρες. Ναι. Κύριε Δήμαρχε, υπήρχε μια υπόσχεση από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, από αυτές του ΑΛΠΟ, ότι 28 φωτιστικά στο Μενίδη, το πάνω χωριό, είναι κατεστραμμένα τα τελευταία 10 χρόνια. Υπήρχε μια υπόσχεση από αυτά τα λεφτά να πάνε εκεί. Δυστυχώς δεν έγινε τίποτα. Και αυτά τα λεφτά τώρα τα μεταφέρουμε για κάπου αλλού. Θα σε παρακαλέσω πάρα πολύ. Εκεί κυκλοφορεί ένα αγριόγορο το βράδυ. Αγριόγορο. Πρέπει, δεν είναι πολλά, 28 λεπτά πόσο κοστίζουν, 10.000 και πολλά είναι. Πρέπει να το κοιτάξουμε. Και πρέπει από τους κωδικούς αυτούς, γιατί υπάρχει χρήμα, να αλλάξουμε τις λάμπες αυτές. Εντάξει. Πρέπει να το κοιτάξεις. Είναι απέτηση του μισού χωριού. Και είναι τα πρώτα λεφτά, αν πέφτανε. Δήμαρχε. Είναι τα πρώτα λεφτά, εάν πέφτανε, που θα πέθανε στο Μενίδη 9 χρόνια. Μέσα στον οικισμό Μενίδη δεν έχει πέσει ούτε ένα ευρώ. Τα 9 χρόνια, ούτε ένα ευρώ. Ευχαριστώ. Παρακαλώ τον κύριο Δήμο. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά το τελευταίο που έχω και πιο πρόχειρο στο μυαλό μου που ανέφερε ο κύριος Κατσούλης, προφανώς κύριε Κατσούλη δεν θα απολογούμε για υποσχέσεις άλλων έτσι. Εδώ στην αναμόρφωση δεν ονοματίζονται. Είπατε ότι θα πάνε αλλού. Ξέρετε ότι θα πάνε αλλού. Εδώ προϋπολογισμός, τακτοποίησης, αυτό. Δεν υπάρχει έργο εδώ τώρα που ανέφερε ο κύριος Ρεγκούτας. Δεν υπάρχει έργο για να μπορούν να γίνουν έργο. Πιθανότητα να το δείτε και με την υπηρεσία και με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο μέσα και από αυτά τα χρήματα να γίνει μια ενέργεια να πάνε προς τα εκεί. Έτσι. Δεν σας το υπόσχομαι, απλά σας λέω ότι δεν φαίνεται από εδώ που θα πάνε. Μπαίνουν τα χρήματα στον προϋπολογισμό για να μπορεί η τεχνική υπηρεσία να προγραμματίσει κάποια έργα. Τώρα, όσον αφορά ποιον μιλάγαμε για το χώρο στην Παλιαυλή. Την 2 Σεπτεμβρίου, όταν αναλάβαμε, 1 Σεπτεμβρίου αναλάβαμε, ήπιαμε ένα καφέ με τον κύριο Βασίλα, μας πήρε λίγο αργά, ήταν στις συζητήσεις για τη Δημοτική Αρχή, φεύγοντας από την αμφιλοχία προς το Μενίδη, με πήρε τηλέφωνο και λέει: Γιώργο, έχει το νου σου, έχει φωτιά. Μετέβην
στο χώρο 11-11.30 ώρα το βράδυ, Μάρκο, τι ώρα ήταν, φέραμε την πυροσβεστική. Το ζούμε αυτό. Το ζήσαμε δηλαδή, πήραμε το βάπτισμα του πυρός, Βαγγέλη, με την πυροϊκαγιά εκεί πέρα. Γι' αυτό είπαμε να κάνουμε μια καταρχήν ενέργεια, να μπούμε να το στρώσουμε λίγο. Όσο φαίνεται αυτή η εικόνα εκεί πέρα, πάνε πετάνε σκουπίδια, και, που δεν είναι για σκουπίδια ο χώρος, έτσι. Άλλο τα εδρανή υλικά του Δήμου και άλλο τα σκουπίδια. Πάνε μετά οι ρακοσυλλέκτες, δεν ξέρω ποιοι ακριβώς, βάζουν φωτιά. Οι φωτιές είναι επίτηδες αυτές, δεν μπαίνουν τυχαία, για να μπορούν να παίρνουν τα μέταλλα. Έτσι, αδειάζει ο σωρός από τα έπιπλα, από τα λάστιγα, από αυτά, και μένει, μένουν ή καλώδια, ό,τι μπορεί να έχει εκεί πέρα, και μένει καθαρό το μέταλλο και το παίρνουν. Δεν είναι τυχαίες οι πυρκαγιές αυτές. Να το καθαρίσουμε, να κάνουμε μια επέμβαση πρώτη, να το φράξουμε, να μην μπαίνει ανεξέλεγκτα όποιος θέλει να ρίχνει ό,τι θέλει. Και να το ελέγχουμε. Αν κάποιος έχει αδρανή σε πρώτη φάση, πριν προχωρήσουμε σε μια συνολική μελέτη ανάπλαση, αν έχει κάποιος αδρανή, κατόπιν συνεννόησης με έναν υπάλληλο του Δήμου και με έλεγχο, μπορεί να έρθει να αδειάσει αμοχάλικα ή μπάζα από κάποια κατεδάφιση. Αλλά σκουπίδια έχουμε, δόξα τω Θεώ, χιτά, έχουμε απορριμματοφόρα. Θα λειτουργήσουμε σε λίγο καιρό και το ΣΜΑ. Είμαστε στη φάση να παραλάβουμε το σταθμό μεταφόρτωσης. Τα σκουπίδια θα πηγαίνουν στο ΧΙΤΑ. Δεν μπορεί να πηγαίνουν εκεί πέρα, είναι ξεκάθαρο. Βέβαια, ανακύπτουν ένα σωρό θέματα. Ποιανού είναι ο χώρος αυτός? Ο Δήμος που τον χειριζόταν τόσα χρόνια είναι δικός του χώρος? Είναι της ΔΕΣΕ, και είναι και ένα κομμάτι σίγουρα είναι στην απαλωτρίωση από αυτό που συζητάμε. Το υπόλοιπο είναι του Δασαρχείου. Δεν ξέρω αν έχει ποτέ ο Δήμος ιδιοκτησία εκεί πέρα. Έτσι, αλλά πάει μακριά η βαλίτσα. Τώρα σε πρώτη φάση και στα πλαίσια, όπως είπε και ο κύριος Βασίλας, του τεχνικού προγράμματος, αν μπορέσουν να. Γιατί χρειάζονται πιστώσεις για να γίνει αναμόρφωση του χώρου και να. Αυτό. Αλλά τουλάχιστον είπαμε να το ελέγξουμε σε πρώτη φάση. Να το ελέγξουμε. Να μην είναι ανεξέλεγκτο και να μην πετάει και ο ίδιος ο Δήμος σκουπίδια εκεί πέρα. Γιατί νομίζω ότι αυτά τα βαριά, τα έπιπλα κτλ. Που παίρνουν κατά καιρού στρώματα κτλ. Έπαιρναν τα αυτοκίνητα του Δήμου, νομίζω ότι πήγαιναν εκεί. Δηλαδή, η Βαγγέλη, πρέπει να δώσουμε εμείς το καλό παράδειγμα πρώτα σαν Δήμος και μετά να περιμένουμε από τους δημότες και τους πολίτες. Στο ΧΙΤΑ. Στο ΧΙΤΑ. Δεν ξέρω. Λέμε τώρα ούτε θα σκαλίζουμε πάντα γιατί δεν κάναμε. Λέμε να το ξεκινήσουμε από κάποια στιγμή και πέρα. Δεν είναι το θέμα μας να ρίξουμε ευθύνες τι έκανε. Ούτε. Ναι, στο ΧΙΤΑ. Στο ΧΙΤΑ. Στο ΧΙΤΑ. Όσον αφορά το τελευταίο θέμα που αναφέρεται στην αναμόρφωση, το σώμα εγκρίνει. Θα ψηφίσουμε τις αναμορφώσεις, επειδή η Δημοτική Αρχή είναι νέα. Ελπίζουμε όμως μετά το νέο προϋπολογισμό να έχουμε όσο το δυνατόν λιγότερες αναμορφώσεις. Έρχονται λεφτά, έρχονται λεφτά. Και θα έχουμε και αλλαγές και εκτόσεις. Συνέχεια. Φεύγει ένας υπάλληλος, έρχεται ένας υπάλληλος. Μην χάσουμε κανένα έργο μόνο, το οποίο το πούμε εδώ μέσα και μετά το κομμάτι. Λοιπόν, αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα, είσαι ευρύς.